Είναι η φιλαρμονική του Δήμου Λαρισαίο. Η μουσική φωνή της πόλης μας. Η φιλαρμονική μας. Χειροκροτήστε. Είναι γνωστό στη μακρόχρονη παρουσία της ότι αποτελείται από εκλεκτά μέλη της λαρισινής κοινωνίας με ιδιαίτερες καλλιτεχνικές και πολιτιστικές αναζητήσεις. Έρχονται να τονίσουν την καλλιτεχνική δυναμικότητα της λαρισινής κοινωνίας. Με την εντυπωσιακή της εμφάνιση προκαλεί τον ενθουσιασμό. Χειροκροτήστε την, το αξίζει. Επισήμων παρέλαβε η δημιουργία των εφέδρων αξιωματικών του ΣΕΑΝ Λάρισας. Οι εφέδροι αξιωματικοί αποτελούν την αλάχιστη κέντρα ανάμεσα στον πολίτη και τον στρατιώτη. Είναι οι φύλακες και οι συλλογωτές του έθνους. Ανάμεσά τους και ο Οδυσσέας ελίτης. Thank you.
βοήθειας. Ναυαγοσωστικής και ορεινής διάσωσης. Προσφέρουν αδιάκοπα και ανιδιωτερώς σε κάθε κάλεσμα με σκοπό την προστασία της φύσης. Λευσές, λευσέοι, χειροκροτήστε δυνατά τα παιδιά σας που παρελάζουν περήφανα. Το Λύκειο των Ελληνίδων Λάρισας, πιστός στις αξίες της παράδοσης και στην ιστορική μνήμη, παρελάβει με ετοιμασίες από τη Ρόδο και τη Ίσυρο από τα Βουδερκάνησα για να τιμήσει την 75η επέτειο της ενσωμάτωσης της Βουδερκάνησου με την Ελλάδα. Το Λύκειο των Ελληνίδων ιδρύθηκε το 1979 και συμπληρώνει φέτος 44 χρόνια πολιτιστικής παρουσίας. Με κύριο στόχο την φροντίδα και με κύριο προσόν την αγάπη, 300 εργαζόμενοι στη Θεσσαλία με σημαντική επιστημονική κατάρτιση φροντίζουν, περιβάλλουν, αγαπάνε και φιλοξενούν άτομα σε κάθε ηλικία και με κάθε ανάγκη και αναπηρία. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας. Έμπροστα των επισήμων παρελάβει το Εργαστήριο Εθνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Χειροκροτήστε αυτά τα παιδιά. Ακολουθεί το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό κοινάσιο Λύκειο Λάρισας. Χειροκροτήστε τα παιδιά που αγωνίζονται. Λαρισαίες, λαρισαίοι, καμαρώστε σημειοφόρους και παραστάτες. Με ρυθμικό βηματισμό, με το κεφάλι ψηλά και σε άψογους σχηματισμούς, παρελάβουν κρατώντας με σεβασμό την ελληνική σημαία. Με ενθουσιασμό!
φροντίστε δυνατά τα παιδιά σας που παρελάζουν περήφανα. Παρελάζουν τιμώντας τους ήρωες που έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα. Τιμούμε τους προγόνους μας που κράτησαν τα χώματα αυτά ελληνικά. Τιμούμε την Ελληνίδα μάνα, την Ελληνίδα σύζυγο που στάθηκαν αγέροχες στο κάλεσμα της πατρίδας. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω 25 Μαρτίου 1821! Yeah.
μόγκα στους ήρωες που έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα. Τιμούμε τους προγόνους μας που κράτησαν τα χώματα αυτά ελληνικά. Λαρισαίες, Λαρισαίοι, τιμή και δόξα σε όλους αυτούς που έριξαν το αίμα τους για την Ελλάδα. Αυτό το έθνος των Ελλήνων έχει περάσει πολλά, πάρα πολλά και όμως ζει και πάντοτε θα ζει. Χειροκροτήστε τα παιδιά σας, το αξίζουν.
μας. Όλα τα παιδιά τυμμένα στα γαλανόλευκα. Χειροκροτήστε μια γενιά των Ελλήνων. Το 31ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας.
Λερσές, Λερσές, χειροκροτήστε δυνατά τα παιδιά σας που παρελάζουν περήφανα. Παρελάζουν τιμώντας τους ήρωες που έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα μας. Τα παιδιά των δημοτικών σχολείων τα χειροκροτήσατε.
χειροκροτήσουμε τα νιάτα των κοινωσιών της πόλης μας, τη χρυσή νέα γενιά των Ελλήνων, που σ' αυτή βασίζεται το μέλλον του έθνους μας. Και τώρα, έχοντας επικεφαλής τους ημιοφόρους και τους παραστάτες, παρελάβουν οι σημαίες των δημοσίων γυμνασίων με ζητώ αριθμό. Νέοι και νέες, ακολουθήστε τον δρόμο που χάραξαν για σας οι αγωνιστές της ιστορίας μας. Φανείτε αντάξιους. Λαρισσές, λαρισσές, καμαρώστε συμπληροφόρους και παραστάτες. Χειροκροτήστε τη νέα γενιά των Ελλήνων. Thank you.
Λαρισαίες, Λαρισαίοι, χειροκροτήστε δυνατά τα παιδιά σας που παρελάζουν περήφανα τη μόντα στους ήρωες που έδωσαν το αίμα τους για την πατρίδα. Παρελάζει το 13ο γυμνάσιο Λάρισας. Χειροκροτήστε. Εμψυχώστε τα παιδιά μας, τους δασκάλους και τους γυμναστές που και σε αυτούς οφείλεται η σημερινή ωραία τους εμφάνιση.
Λαρισαίες, Λαρισαίοι, χειροκροτήστε δυνατά τα παιδιά σας. Παρελάζουν τιμώντα τους ήρωες που έδωσαν το αίμα τους. Τιμούμε τους προγόνους μας που κράτησαν τα χώματα αυτά ελληνικά. Τιμούμε την Ελληνίδα μάνα, την Ελληνίδα σύζυγο που στάθηκαν αγέροχες στο κάλεσμα της πατρίδας. Λαρισαίες, Λαρισαίοι, καμαρώστε το μουσικό σχολείο Λάρισας.
κούλα στους ήρωες της Ελλάδας. Στην παιδινή παρέλαση
ως ένδειξη πέμπτους και ελάχιστης απόψης τιμής στα θύματα της τραγωδίας των τεμπών, οι γυναίκες του συλλόγου φέρνουν μαύρη μαντήλα κεφαλής. Ακολουθεί ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Καλαριτών, πατρίδα των μεγάλων αρχιεροχρησοχών και πρώτων επαναστατών του 1821, των αγιογράφων, των εμπόρων, των δεκάδων μελών της φοινικής εταιρείας, του πρωθυπουργού Σπύρου Λάμπρου και της πρώτης γυναίκας υπουργού Λίνας Τσαλβάρη. Το σώμα των Ελλήνων προσκόπων
από το 1910 με συνεχή δυναμική παρουσία συμβάλλει στην αγωγή των εικόνων, των προσκόπων και των ανοιχτών. Προσωπισμός στα 90 χρόνια παρουσίας του προσφέρει σημαντικό έργο στην νεολαία της πατρίδας μας. Λαριζέες, Λαριζέοι, τιμούμε τους προγόνους μας που κράτησαν τα κόμματα αυτά ελληνικά. Τιμούμε την Ελληνίδα μάνα, την Ελληνίδα σύζυγο που στάθηκαν αγέροχες στο κάλεσμα της πατρίδας. Τιμούμε ειδικά αυτά τα νιάτα που παρελάζουν σήμερα τιμώντας τους ήρωες που έχησαν το αίμα τους για την ελευθερία. Λαρισαίες, Λαρισαίοι, παρελάφνη η Ιερά Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου με την ανανεωμένη και μοναδική ενοριακή φιλαρμονική του Ιερού Ναού Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου Λαρίσης. Η ενορία του Αγίου Γεωργίου είναι η μοναδική ενορία σε όλη την Ελλάδα που διαθέτει τη δική της πάντα. Δημιουργήθηκε και πρωτοεμφανίστηκε στις 20 Μαρτίου του 2016 την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Στις 28 Οκτωβρίου του 2017 συμμετείχε πρώτη φορά στην παρέλαση της Λάρισας. Αποτελείται από 40 εκτελεστές. Μέλη της ενορίας του Αγίου Γεωργίου και έτσι την ευλογία του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερονύμου.
αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η παρέλαση των πολιτικών κομμάτων. Παπαρσενή με επιτελείο χρήσιμο των κατσουματικών τη πρώτη.
Αρισσάει, Αρισσάει. Παρελάμβρη η πολεμική σημαία της πρώτης στρατιάς που ηγείται των τμήματων του στρατού Ξηράς. Η πρώτη στρατιά συμμετείχε σε όλους τους πολέμους αρχής γενωμένης από τους Βαλκανικούς με τίτλο στρατιά ή τμήμα στρατιάς, λαμβάνοντας τη σημερινή της κορφή και οργάνωση του 1947. Λαρισαίες, Λαρισαίοι, η πολεμική μας σημαία. Ρίγη συγκίνησης και ενθουσιασμού σκορπά σε όλους μας το πέρασμά της. Θυμίζει σε όλους μας τις αθάνατες σελίδες της ιστορίας μας. Είναι το ιερό σύμβολο που περικλεί το νόημα όλων των αγώνων και των θυσιών του έθνους. Θυσιάζουν τα πεζοπόρα τμήματα. Προηγείται ο πρώτος λόγος του παρελάσεως με μαθητές και μαθήτριες της σχολής μονίμων πατσοματικών. Η ιστορία της σχολής ξεκινά από το καλοκαίρι του 1884 στην Κέντρια με τη συγκρότηση του σχολείου των πατσοματικών. Μεταφέρθηκε στα Τρίκαλα το 1975. Η σχολή μονίμων πατσοματικών, το ιστορικό στρατιωτικό ίδρυμα που μέσα στον 1,5 αιώνα της παράδοσης του έχει προσφέρει στις τάξεις του στρατού μας στελέχη που έγραψαν ιστορία στους αγώνες του έθνους. Το έμβλημα της σχολής απάντων κυριωτέρων πατρίς. Η πατρίδα είναι το πολύτιμότερο αγαθό. Συγκροτήθηκε το 1988, προερχόμενη από το 32ο σύνταγμα πεζοναυτών. Το έγκλημα των πεζοναυτών μας σημαίνει χρειάζεται θάρρος, θα συμβρεί. Καμαρώστε τους πεζοναύτες μας, τους άντρες και τις γυναίκες της Λεγοζής Δεύτερης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών. Και σε αυτό το σημείο έλαβε τέλος η παρέλαση των στρατιωτικών τμήματων. Η στρατιωτική μουσική αποχωρήσε σε σχηματισμό